Παιδιά, Γιώργος Παύλου. Καλώς ήρθατε, κύριε Σπινάκη. Ευχαριστώ, Αντώνη. Τι κάνετε. Καλά εσείς. Καλώς ήρθατε, κύριε Σπινάκη. Γεια σου. Καλώς ήρθατε. Θα βάλεις ένα χέρι στα πράγματα μου. Ό,τι θέλει ο κύριος Σπινάκος. Τα κελά να δώσετε. Καλωσορίσατε, κύριε Σπινάκη. Ούτε μια κάρτα δεν καταδεχτήκατε να μας στείλετε. Γεια σου, Αντρέα μου, τι κάνεις. Γιατί μας ξέχασες. Τόσο πολύ σε απορρόφησαν οι Αμερικάνες. Οι Αμερικάνες. Ανάσα δεν πήρα στον καιρό με το εκπαιδευόμουν στα νέου τύπου αεροσκάφη. Αντώνη, σε ευχαριστώ, δεν σε χρειαστώ. Όλο πήγαινε. Παρακαλώ, κύριε Σπινάκη, καλώς ήλθατε. Γεια σου. Με συγχωρείς. Πρώτον, πώς είναι το Τέξας. Ωραίο μέρος. Πολύ όμορφο. Ακούω τα κατορθώματά σου. Ο πόντος για τους Αμερικάνους. Λοιπόν, θα σου πω μια κουβέντα για να καταλάβεις την οτροπία τους. Ψοφάνε για στεφάνι. Σόπα! Πώς είναι εδώ όλος ο κόσμος, ο διοικητής? Ο Μανιωτόπουλος έφυγε. Και ποιος είναι ο νέος διοικητής? Γιατί δεν μιλάς? Ο σμήναρχος Αντώνης Χαραλαμπίδης. Ο Χαραλαμπίδης. Υπολογίζω σε 2-3 μέρες το πολύ. Να είναι εδώ. Καλώς να έρθει λοιπόν. Μου ζήτησε ένα πουκάμισο. Σου φέρα 1, 2, 3. Μπράβο, ρε Χρήστο. Μπράβο, ρε Χρήστο, πολύ όμορφα είναι. Μα γιατί να ξοδευτείς? Από πολλά πάσχουμε, όχι από λίγα χρήματα, Αντρέα. Από πολλά. Τρέχα τώρα στο γραφείο σου να φρεσκάρω κι εγώ το ταλαιπωρημένο μου κορμί. Έχει ο Γούστο να έχει βολή αύριο. Το πρωί βολή αέρος εδάφους. Και το βράδυ κοκτέιλ στη λέσχη. Γεια. Γεια. Στο Χαραλαμπίδης. Φερνάντο Κέλι Μπάτλερ. Σ' ακούω, Φερνάντο. Και βρίσκομαι σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από κοκτέιλ και αναμένω. Οκ. Τα παιδιά δεν βλέπω. Γεια σας. Δεν αλλάξατε? Δεν προλάβαμε. Είχαμε υπηρεσία.
Συγγνώμη. Απίστευτο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Καρύδος, Δεσποινής Βασιλιάδου. Χαίρομαι πολύ. Η Δεσποινής Δρυγάρη. Περάστε πάνω. Ευχαριστώ. Ελάτε. Η Δεσποινής Αγάπη Βασιλιάδου. Η Δεσποινής Τζόρτζια Ρίκα. Ο κύριος Βασιλογιάννης. Ο Σμιναγός Λεβεντάκος, ο Σμιναγός Κυριακίδης, ο Σμιναγός... Ο Σμιναγός Παύλου είναι άσος χειριστής και εκπαιδευτής στα νέου τύπου αεροσκάφη. Ω, εκπαιδευτής στα νέα αεροσκάφη. Μπράβο, κουράγιο. Ομολογώ δεν θα ήθελα να είχα διόλου τη χάρη σας. Ο κύριος Σμιναγός... Θυμάστε, να είχαμε γνωριστεί πριν 7 μήνες, στο King's Palace, στο χορό της Ανοίξεως. Εννέα και 11. Με τι ασχολείστε? Είμαι μανεκέν. Πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα. Κουραστικό. Έχετε σπουδάσει? Έχω εργαστεί στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Ζυρίχη. Έχετε καιρό στην Αθήνα? Ήρθα πριν 4 μήνες. Έπρεπε να το φανταστώ ότι είστε μανεκέν. Επιτρέπετε. Πώς θα δεν με θυμάστε. Με τι ασχολείστε? Είμαι μανεκέν. Ωραίο επάγγελμα. Κουραστικό. Έχετε σπουδάσει? Όχι. Έχω εργαστεί στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Ζυρίχη. Με συγχωρείς, ε. Φωνάξτε μου, σας παρακαλώ, τον κύριο Παύλο. Κοιτάζω να δω ποιος είναι ο διοικητής σας. Μην ψάχνετε αδίκως. Και ο παλιός διοικητής μας και ο νέος, ο Σμήναρχος Αντώνης Καραλαμπίδης, έρχεται σε λίγες μέρες. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Συγχωρήστε με, παρακαλώ, δύο λεπτά. Βασιλογιάννη, τι είναι? Δεν ξέρω, κάτι συνέβη. Για να δούμε. Κύριε, λείπουμε τόσο γρήγορα. Δεν πειράζει, κύριε Βασιλογιάννη, θα ξαναδούμε. Θα ξαναδούμε, Δημήτρη μου, ναι. Κύριε Χαρίτο, ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Κάλεσε κάτι φίλους για αύριο βράδυ να φάμε όλοι μαζί. Κύριε Παύλου, ελπίζω να με τιμήσετε. Μην βρέχεστε όμως, θα τηλεφωνηθούμε. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ καλή πολύ. Γεια, καληνύχτα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Κι άλλοτε πλήττω και το θέλω.
Γιατί έφυγες? Περιμένω μια απάντηση. Ξέρεις ποιον είδες στη δεξίωση? Το Δημητρίου με την κόρη του. Γιατί δεν με ρώτησες πριν φύγεις? Δεν έπρεπε να έρθω μαζί σου. Δεν είναι χώρο για μένα τα στρατιωτικά αεροδρόμια. Στα τελευταία 3 χρόνια ήρθαμε 2 φορές στην Αθήνα και μείναμε 5 μέρες όλες κιόλες. Οι δουλειές μου με υποχρώνουν μια και θα μείνω εδώ να ευρύνω τον κύκλο των γνωριμιών μου. Συνεπώς, οποιαδήποτε πρόσκληση μου γίνεται, όπου, τ' ακούς, όπου κι αν γίνεται, θα τη δέχομαι. Αφήσέ με να φύγω από κοντά σου πια. Θα φύγω από την Ελλάδα. Θα πάω όπου εσύ. Παρακαλώ το συντομότερο δυνατόν. Η Επιτροπή Διερευνήσεως Ατυχημάτων να προβεί στις προβλεπόμενες ενεργείες προς εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος. Μα σαμποτάζ θέλετε να πείτε, κύριε Ποδηγητά. Αυτό θα μας το πει η Επιτροπή, κύριε Παύλου, όχι εσείς. Χρήστο, αρκετά αεροπλάνα αυτού του τύπου έχουν πέσει εκτός Ελλάδος. Και λοιπόν, σε πληροφορώ την εκπληκτική κατασκευή. 200 ώρες πέταξα με αυτά και δεν μου παρουσίασαν το παραμικρό. Γιατί σταμάτησες, πήγαινε με σπίτι μου. Πόσες φορές πρέπει να σου πω για να καταλάβεις πως δεν με συνδέει τίποτα πια με τη φίλη σου? Πώς θα αντιμετωπίσεις, Αραλαμπή, δεν έρθετε πρόσωπο με πρόσωπο? Τι είπες? Είπα πώς θα αντιμετωπίσεις το Αραλαμπή, δεν έρθετε πρόσωπο με πρόσωπο. Θα σας κάνω μια ερώτηση, αν φυσικά με επιτρέπετε. Πώς, αφού ενδιαφερόμαστε για τα 4 νέου τύπου αεροπλάνα, συνέβη ατύχημα? Ήταν ενέργεια των ανθρώπων μας έξω. Όταν ανεφοδιάσαν τα σκάφη, στο ένα, στο σύστημα προσγειώσεως, ετέθη ειδική ορολογιακή βόμβα. Μα εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να μάθουμε για το νέο τύπο σκοπευτικών οργάνων αυτών των αεροπλάνων? Και το νέο άκρος βελτιωμένο του ραντάρ. Πώς εξηγείται αυτή η αντιφατική μας ενέργεια? Πώς αντέδρασαν μετά την έκρηξη στην αίθουσα δεξιώσεως οι Έλληνες αεροπόροι? Δυστυχώς την ώρα της εκρήξεως βρισκόμουν εκτός αεροδρομίου.
Εκτός αεροδρομίου. Πάντως διαπίστωσα την άφηξη στους μήνους. Δηλαδή αποχωρήσατε νωρίτερα από την ώρα που σας είχαμε ορίσει. Υπέστη ατύχημα η Δεσποινής που συνόδευα και υποχρεώθηκα να την ακολουθήσω. Ηλίθιε. Με αυτό το γνωστό σας που σας προσκάλεσε στην απόψινή δεξίωση. Τον συναγώ Χαρίτο. Τι σχέσεις έχετε? Φιλικές. Θα τον χρειαστούμε. Δεν βλέπω να μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί του. Μα νομίζω πως κάποιος άλλος που γνώρισα εκεί είναι πολυτιμότερος όλων. Πρόκειται για τον σμηναγό Χρήστο Παύλου. Άρτη αφιχθέντα από τη μετεκπαίδευσή του στο εξωτερικό στα νέο τύπο αεροπλάνα. Είναι άσος εκπαιδευτής των νέων αεροσκαφών που έρχονται στην Ελλάδα. Αξιωματικός στο αεροδρόμιο που μας ενδιαφέρει. Στο X2. Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μία από τις δύο δεσποινίδες που συνόδευα. Τη δεσποινίδα Αγάπη. Μου πέταξε και την καινούργια μου τσάντα στη λάσπη. Το κτίνος. Γιατί δεν έχεις φύγει από κοντά του, αφού τώρα και καιρό, τίποτα όπως και ο ίδιος μου είπε. Κατέστρεψα τη ζωή μου για μια περισκεψία. Να φύγω από κοντά. Ναι, το θέλω. Ξέρεις πόσο το θέλω. Αλλά δεν με αφήνει. Θα φύγεις από κοντά μου όταν δεν σε χρειάζομαι άλλο, μου είπε χθες. Σε χρειάζομαι. Τι εννοείς σε χρειάζομαι, αφού δεν σας δένει τίποτα πια. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ εύστηρος. Ναι, αλλά θαυμάσιος. Αντισμήναρχος Γεώργιος Δημητριάδης, υποδιοικητής. Σμηναγός Χαρίτος Ανδρέας, υπασπιστής. Σμηναγός Λεβεντάκος Κωνσταντίνος, επιτελής ασφαλείας. Σμηναγός Κυριακίδης Γεώργιος, αξιωματικός ασφαλείας πτήσεων. Σμηναγός Παύλο Χρήστος. Σε 10 λεπτά στο γραφείο μου. Μάλιστα. Λες να σε θέλει για την παλιά ιστορία. Αυτά. Και αυτόν. Μάλιστα. Και αυτόν. Εκεί. Μάλιστα. Εμπρός. Γρήγορα. Αύριο έρχεται ένα αεροσκάφος να συμπληρώσει τον αριθμό των 4 αεροπλάνων που μας ήρθαν προχθές. Έχετε εκπαιδευτεί σε αυτόν τον τύπο. Μάλιστα. Προλίγου καιρού. Διαλόγους ασφαλείας. Και αυτό αποτελεί επιθυμία του αρχηγείου. Η εκπαίδευση επί του τύπου αυτού θα γίνει εδώ. Θα εκπαιδεύσετε υπό αυστηρά νεχεμήθεια μόνον 3 χειριστάς. Και εμένα. Ευχαριστώ. Μη ρωτάς. Εμπρός. Κύριε διοικητά, η διερεύνηση του προχθεσινού ατυχήματος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται περί σαμποτάζ και... Ευχαριστώ πολύ. Δώστε μου το φάκελο. Εμπρός. Καλώς ήρθατε. Με ζητήσατε. Τι ενέργειες έχετε κάνει σχετικώς με το προχθεσινό ατύχημα? Συμμετείχα στην Επιτροπή. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται περί λίαν εντέχνου σαμποτάζ. Οργανωμένο έτσι ώστε να μην υπάρξουν σχεδόν στοιχεία αποκαλυπτικά δολιοφθοράς. Η γνώμη σας?
Η γνώμη μου είναι ότι με αυτήν την ενέργειά τους, οι επιβουλευτές της ασφαλείας της χώρας μας έχουν την πρόθεση να μας δημιουργήσουν. Να έχουν ανθρώπους εδώ που να φρόντισαν να βεβαιωθούν δια την πραγματοποίηση της ΔΕΗ ιδιώτες προσκεκλημένους. Αρκετούς. Αρχίσετε αμέσως τις έρευνες. Ελέξατε το ποιόν αυτών που ήρθαν. Παρακαλώ να μου αναφέρετε μόνο απολύτως συλλεγμένα και συγκεκριμένα στοιχεία. Αφού προηγουμένως βλέπετε τον προϊστάμενό σας, Σμήναρχο Δημητρίου. Ευχαριστώ. Σμηνεγός Λεβεντάκος. Διατάξτε. Κύριε Γιαννίδη, στείλτε μου σας παρακαλώ όλες τις φωτογραφίες από την προχθεσινή συγκέντρωση στη Λέσχη. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Οι φωτογραφίες που ζητήσατε, κύριε Σμηναγέ. Ναι, ευχαριστώ. Στείλε μου το Μάτζαρι, σε παρακαλώ. Το Μάτζαρι. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο, Λεβεντάκος. Ναι, κύριε Λεβεντάκο, σας ακούω. Πώς το λένε εκείνον τον προχθεσινό που ήρθε με τις δύο όμορφες στη δεξίωση? Βασιλογιάννης. Μια στιγμή να το γράψω. Δημήτρης Βασιλογιάννης. Δημήτρης Βασιλογιάννης. Πού μένει? Χρυσανθέμων 47. Χρυσανθέμων 47. Διατάξτε, κύριε Σμουλέγε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μάτζαρι, τον βλέπεις αυτόν? Μάλιστα. Δεν θα ξεκολλήσεις ρούπι από κοντά του. Θα μου αναφέρεις και την παραμικρότερη του κίνηση. Πρόσεχε. Έτσι και σε πάρει το μάτι του, θα αποτύχει μια σπουδαία αποστολή. Δικιά σου. Και η διεύθυνσή του. Μην ανησυχείτε, κύριε Σμηναγέ. Δώστε μου αυτό. Μπορώ να το κρατήσω λίγο. Σκεφτήκατε καθόλου σήμερα? Τι ζητάτε από μένα, κύριε Παύλο? Τηλέφωνο από μέρους να του ζητήσω συγγνώμη. Δεν εννοώ να προσβάλλω την προσκεκλημένη μου. Κατάλαβες? Ίχνος άγνωστον. Διευκρίνησης. Άγνωστον αεροσκάφος, ύπταται η μετέρου εδάφους. Με πορεία νοτίαν. Ταχύτης 800 μίλια.
Ύψος 22.000 πόδια. Ένα καθαρά δυνατά. Συνέχισε. Ζητώ οδηγίες. Έτοιμος. Άνοδος εις ύψος 20.000 ποδών. Επιπορίας 60 μοιρών. Επαφή με ραντάρ B12. B12. Εντάξει, σ' άκουσα. B12, το βέλος ένα σε καλή. B12, το βέλος ένα σε καλή. Από B12, σ' ακούω βέλος ένα. Αποστολή σας. Η αναχέτηση σ' αγνώστου εθνικότητος αεροσκάφους. 30 μοίρες δεξιά. Απόστασης, 40 μίλια. Εντάξει, B12. Εντάξει, B12. Όσο 26. Άνεμος από 300 μοίρες 15 μίλια. Εμάνω. Άνεμος από 300 μοίρες 10 μίλια. Εντάξει, X2. Εντάξει, X2. Ελήφθη. Νίκητα, είπε ο σμιναγός Χρήστο από τον πύργο ελέγχου. Ο σμιναγός Παύλο ανέφερε βλάβη στον ένα κινητήρα του. Τον κράτησε. Επιστρέφει για προσγείωση. Με την επαφή να κρατήσεις και τον άλλο κινητήρα. Εντάξει, έτσι.
Τι ζημιά είχες? Υπερθέρμανση στο δεξιό κινητήρα. Τον έσβησα. Δεν μου λες. Εξακολουθείς να ενδιαφέρεσαι για τη Δεσποινίδα αγάπη Βασιλιάδου. Τηλεφώνησε. Της μίλησα εγώ. Μου είπε να τη τηλεφωνήσω βράδυ όποια ώρα ευχαρίσεις. Θα μείνω μέσα. Γιαπέ! X2 από Αιτός, αδεία από ίσως. Αιτών 1 από πύργο X2. Αιτών 1 από πύργο X2. Ελεύθερος διαπογείωση. Καλησπέρα. Περάστε. Άλλοτε χαίρομαι πολύ που μ' αγαπάς κι η συντροφιά σου προσπαθώ να μην μου λείψει. Θα πάρετε κάτι.
Κονιάκ, ουίσκι. Κονιάκ. Κουρασμένος. Ναι, λίγο. Είχα φροντίδες για πολύτιμους συνεργάτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τ' αγαπώ αυτό το πραγματάκι. Έχει δεθεί με ορισμένες στιγμές της ζωής μου. Ευχαριστές. Ευχαριστές. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Φοβερό λοιπόν να έχεις προγραμματίσει τη ζωή σου. Έλεγα σε ένα φίλο μου χθες πόσο πιο τυχεροί πρέπει να είναι αυτοί που έχουν ανεξαρτησία στο επάγγελμά τους και που δεν εξαρτούν τα πάντα στη ζωή τους από ένα μισθό, ο οποίος δεν θα τους δώσει ποτέ την ευκαιρία να γνωρίσουν την ωραία ζωή, αυτό που λέμε... Dolce vita. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Συγχωρέστε με ένα λεπτό. Γνωρίστε με τον Χαρλαμπίδη. Εννοώ το διοικητή μου, τον Σμήναρχο Αντώνη Χαρλαμπίδη. Της καρδιάς σας, η γνωριμία σας μαζί του. Έχει μεγάλη σημασία για μένα να ξέρω το είδος της γνωριμίας σας. Γιατί... σ' αγαπώ. Θα μου απαντήσετε. Να ρωτήσω λοιπόν τον ίδιο. Θα σας παρακαλούσα να μην ενοχλήσετε το διοικητή σας για μένα. Αν μιλήσετε μαζί του, λυπάμαι ειλικρινώς, αλλά δεν θα ξανασυναντηθούμε, κύριε Παύλου. Αυτή η πληροφορία αξίζει πολλά. Γνωρίστε με τον Χαρλαμπίδη. Εννοώ το αυτή μου, τον Σμήναρχο Αντώνη Χαρλαμπίδη. Έχει μεγάλη σημασία για μένα να ξέρω το είδος της γνωριμίας σας. Γιατί... σ' αγαπώ. Δεν θα μου απαντήσετε. Να ρωτήσω λοιπόν τον ίδιο. Αν μιλήσετε μαζί του, λυπάμαι ειλικρινώς, αλλά δεν θα ξανασυναντηθούμε, κύριε Παύλου. Υπήρξε ασυλλόγιστη. Το ξανά διώξες. Με ρώτησες θες γιατί φέρνω τον Παύλου κοντά σου. Έχεις αντιληφθεί με πόση δυσκολία τα βγάζω πέρα τον τελευταίο καιρό. Σε ξάφνιασε η σημερινή αποκάλυψη της εγγραφής συνομιλίας με τον Παύλου στο μαγνητόφωνο. Δεν με ξάφνιασε απλώς, Δημήτρη. Με κατέπληξε. Μου δημιούργησε μερικά πρόσθετα ερωτηματικά που με απασχολούσαν από πολύ καιρό. Από πότε? Από τους πρώτους μήνες της ζωής μας στο Παρίσι. Στο Παρίσι? Τα ερωτηματικά σου είναι σχετικά με τι? Το ποιος είσαι στην πραγματικότητα. Της οποίας θα συμβάλεις κι εσύ. Θες δε θες, κοριτσάκι μου. Μετά πλέον ελεύθερη θέλεις να φύγεις από κοντά μου. Φτάνει να κρατήσεις τα χείλια σου. Σφραγισμένα. Εξάλλου από καιρό δεν μας δίνει τίποτα. Θα εκτιμάς, ελπίζω, τις θυσίες που έχω κάνει για σένα. Δεν είναι πρέπον, βέβαια, σε ένα τζέντλεμα να θυμίζω ότι το έχουν υποχρέωση. Σε
Τι συνίσταται η μεγάλη σπουδαιότητα αποστολή που ανέλαβες? Για την ώρα είναι απόρριτο. Πάντως, αν δεν δεχθείς να βοηθήσεις, η αστυνομία θα ανακαλύψει σπίτι σου ένα συνάλλαγμα και ευγενικά προϊόντα χρήσιμα στη φαρμακευτική και στους τοξικομανείς. Και σκέφτομαι τη θέση του Αντώνη Χαραλαμπίδη σου μετά από 6-7 χρονάκια φυλακή, που θα σου φορτώσουν εσένα στην πλάτη. Τι θα ζητήσεις από τον Ζυμνάγο Παύλου, γιατί δεν μου λες? Μα εγώ θα μιλήσω με τον Παύλο. Συνεπώς, τι ανησυχείς? Τι θα ζητήσεις από τον Χρήστο? Μα μου έφτασε να ρώτησε μόνο. Σε δόβριο. Ξέρω, ξέρω. Θες να μην σε ξαναρωτήσω για το διοικητή μου? Συμφωνώ. Δεν θα σε ξαναρωτήσω. Όταν θα έρθει η στιγμή θα σου εξηγήσω. Καλώς. Θα σου τηλεφωνήσω εγώ, Χρήστο. Καλώς. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κάτσε. Νομίζω πως από εδώ και μπρος θα μπορείς να μένεις εδώ. Εγώ θα φύγω. Θα φροντίσω να σου στείλω την Τζόρτζια για συντροφιά. Και όπως είπαμε, διπλοσφαλισμένα. Α, κοριτσάκι, αν υπολογίζεις σε κέρδος χρόνου με την αποδοχή της προτάσεώς μου, ξανασκέψου το αυτό. Γιατί θα βρεθείς και εσύ και ο Αντώνης Χαραλαμπίδης σου σε λίαν οδυνηρές εκπλήξεις. Τζόρτζια, παρακαλώ. Εμπρός. Εμπρός. Λεβεντάκο, γιατί έχετε να φανείτε τόσο καιρό? Α, δουλειά! Και ο μπαμπάς ολοκτήσεις έχει. Ναι, μια στιγμή να τον φωνάξω. Μπαμπά, ο κύριος Λεβεντάκος. Ναι, φέτος τελειώνω. Λέω να πάω στο Λονδίνο για σπουδές, αν θα μ' αφήσουν από το σπίτι. Να τος έρχεται. Καληνύχτα σας. Χαριτωμένος είναι. Ναι, καλησπέρα. Θα σε δω αύριο στο γραφείο. Μυστικό. Αλλά θα τα πάει στον πτήση. Μάλιστα. Φασαρίες, φασαρίες. Διάβαζε. Διάβαζε, μη σκάσει κανένα κανόνι.
Δεν μπορώ να τον δω. Σε 4-5 λεπτά έχω πτήσει. Λοιπόν. Οι εν λόγω διπλωματικοί υπάλληλοι το τελευταίο τρίμηνο παρουσίασαν ασυνήθη δραστηριότητα. Τελευταίο συνδίτησαν 2 φορές με θενός Βασιλογιάννη. Βασιλογιάννη. Δημήτρη Βασιλογιάννη. Μάλιστα. Και ο σμηναγός Παύλου. Κύριε Σμήναρχε, γνωρίζω ότι τρέφει επικίνδυνα μεγάλο ενδιαφέρον για τη φερωμένη ως μνηστή του Βασιλογιάννη Δεσποινίδα Αγάπη. Αγάπη. Μάλιστα. Αγάπη. Επώνυμον. Βασιλιάδου. Συνεχίστε. Δεν γνωρίζω βέβαια τι είδους συμμετοχή έχει σε αυτό το βρώμικο κύκλο η Δεσποινής Βασιλιάδου. Πάντως, δεν θα πρέπει να εκτελεί χρέη όργανο. Φυσικά, οι προαναφερθέντες διπλωματικοί υπάλληλοι παρευρίσκονται στη χθεσινή δεξίωση. Έχετε φωτογραφίες από τη δική μας συγκέντρωση. Μάλιστα. Ορίστε. Πάλι. Ναι, καταβαίνω. Συνεχίζουμε να πτήσει. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Πρέπει να ομολογήσω, κύριε Λεβεντάκο, ότι είσαι ένας πολύτιμος συνεργάτης και ότι σε εμπιστεύομαι σαν τον εαυτό μου. Σήμερα όμως, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, χρειάζομαι τη συνεργασία σου και την εχεμήθειά σου επί μιας υποθέσεως πολύ λεπτής. Συνεπώς, πρέπει να γνωρίζεις όλες τις λεπτομέρειες, γιατί χρειάζεται ένας δύσκολος και πολύ λεπτός χειρισμός της. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί, υπάρχει κίνδυνος, κυρία Σμηναγέ, να θρηνήσουμε θύματα. Καταρχήν, θα σου αποκαλύψω κάτι πολύ σημαντικό. Η Αγάπη είναι θετή κόρη του σμηνάρχου Αντώνη Χαραλαμπίδη. Είναι κόρη του αδελφού του Αντώνη, του Κώστα, γιατρού, ο οποίος πέθανε προετών. Ο Κώστας και ο Αντώνης μεγάλωσαν από μικρή ορφανή από γονείς. Δυστυχώς, η μικρή Αγάπη ζούσε την ίδια μοίρα του πατέρα της. 6 μήνες μετά το θάνατο του Κώστα Χαραλαμπίδη, πέθανε η μητέρα της από φυματίωση. Ο Αντώνης δόθηκε ολόψυχα στην ανατροφή του παιδιού του αδερφού του. Υιοθέτησε τη μικρή. Και έκτοτε την αγαπούσε και τη φρόντιζε περισσότερο και από δικό του παιδί. Πρέπει να σου πω ακόμα ότι με τον σμήναρχο Χαραλαμπίδη, εκτός από συνάδελφοι, ήμασταν και πολύ καλοί φίλοι. Από τότε που στην ίδια μοίρα πολεμούσαμε στην έρημο, στον πόλεμο της Βορείου Αφρικής. Του οφείλω δε τη ζωή μου. Πώς αυτό, κύριε Σμήναρχε, αν επιτρέπετε. Βρισκόμαστε στα 1941. Οι αεροπόροι στον πόλεμο της Βορείου Αφρικής πολεμούσαν σαν λιοντάρια, καταφέρνοντας θανάσιμα χτυπήματα στους κατακτητάς της Ελλάδος. Κάθε μέρα προσέφεραν τον εαυτό τους ολοκαύτωμα στο βωμό της ελευθερίας και το αίμα τους για να απελευθερωθεί η πατρίδα μας από τους εχθρούς της. Το Χαραλαμπίδη πολύ νέοι ακόμα. Είχαμε καταταγεί στην αεροπορία και πολεμούσαμε μαζί στη Μέση Ανατολή. Πετούσα για αναγνώριση. Εχθρικό βλήμα με βρήκε στο κάτω δεξιό φτερό. Έκανα αναγκαστική προσγείωση. Το αεροπλάνο μου κεγότανε. Δεν μπορούσα να μετακινηθώ. Ο Χαραλαμπίδης που είχε βγει κι αυτός για αναγνώριση, με είδε. Κίνδυνο της ζωής του μέσωσε.
Αυτά είναι σελίδες δόξας και αίματος. Τέλος πάντων. Πριν από 3 χρόνια ο Χαραλαμπίδης δείχθηκε τοποθετήθη ως διοικητής σε αεροδρόμιο πολύ μακριά από την Αθήνα. Μα αντιμετώπισε ξαφνικά ένα τεράστιο πρόβλημα. Η 16χρονη θετή κόρη του, πού θα συνέχιζε τις σπουδές της? Γιατί δεν μπορούσε φυσικά να την πάρει μαζί του στη νέα του θέση. Την πήρε λοιπόν μια μέρα μαζί του έξω να μιλήσουμε. Πρέπει να μπει σε σχολείο εσωτερική. Ασφαλώς φίλους η Μαρία σε πιέζει να με φυλακίσεις. Για να γλιτώσει από μένα και να την παντρευτείς. Στο Αίγιο, μια Κυριακή, σε επίσκεψη γονέων, γνώρισε δυστυχώς τον Δημήτρη Βασιλογιάννη, αδελφό μιας συμμαθητριάς της, τον οποίον ακολούθησε εκουσίως στην Ευρώπη, εγκαταλείποντας τα πάντα και αδιαφορώντας για το θετό της πατέρα. Φεύγουμε. Αν νομίζετε πως θα διακινδυνεύσω τη φήμη της σχολής μου, εξαιτίας σας κάνετε λάθος. Δεσποινής Ρήγα, απαιτώ να μου πείτε αμέσως που έχουν πάει. Σας είπα, δεν έχω ιδέα. Μια συμμαθήτριά της βρήκε στα πράγματα της Τζόρτζιας μια επιστολή της αγάπης που την πληροφορούσε ότι το ζευγάρι θα έφευγε το απόγευμα αεροπορικός. Ευχαριστούσε την Τζόρτζια που τους έστειλε να κρυφτούν στη βίλα του πατέρα της στη Γλυφάδα. Τζόρτζια, σήμερα το απόγευμα στις 4 φεύγω αεροπορικός με τον Δημήτρη στη Ρώμη. Ο πατέρας με το χαστούκι γκρέμισε κάθε αγάπη μου γι' αυτόν. Και νομίζω ότι μου έδωσε να καταλάβω πως δεν πρέπει πλέον να είμαι εμπόδιο στη ζωή του. Σου έχω εξηγήσει πως αγαπάει από πολλά χρόνια τη Μαρία. Μια κοπέλα που μένει καιρό στη σκιά της ζωής του. Και που αν δεν την παντρεύτηκε ως σήμερα, αιτία είμαι εγώ. Αν ακολουθώ τον Δημήτρη στην Ευρώπη, δεν είναι για τον αγαπώ, μα γιατί κοντά του θα ζήσω ό,τι ονειρεύεται κάθε κορίτσι. Και ακόμα με παίρνει μακριά από τις φυλακές του σχολείου που με έκλεισε χωρίς τη θέλησή μου ο πατέρας μου. Ο Χαραλαμπίδης με τη γυναίκα του έσπευσαν προς το αεροδρόμιο. Μα δυστυχώς... Δεν ανέφερε τίποτα στην αστυνομία, γιατί αν ξεσπούσε σκάνδαλο, η παραμονή του στο όπλο θα ήταν επισφαλής. Από τότε μια πίκρα τον ακολουθεί. Φοβάμαι ότι θεωρεί τη μικρή αίτιο για το θάνατο της γυναικός του, την οποία υπεραγαπούσε. Τότε σοπάσαμε. Μα τώρα όμως τι μπορώ να κάνω. Εν τούτης πρέπει να τον βοηθήσω όσο μπορώ. Ευχαριστώ. Ως την ημέρα που ο Σμήναρχος Χαραλαμπίδης θα πρέπει να γίνει γνώστης της ιστορίας αυτής, δεν θέλω να αντιληφθεί ή να μάθει το παραμικρό για τις σχέσεις της θετής του κόρης με τον Παύλου και τους υπολείπους. Συνεπώς, μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία, πρέπει να αποφευθεί η αδίποτε σύγκρουση μεταξύ του διοικητού και του Παύλου. Θα πληροφορήσω εγώ σχετικώς τον κύριο Σμήναρχο, όταν θα έρθει η ώρα, για την υπόθεση της κατασκοπίας και την ανάμειξη της θετής του κόρης αυτήν. Θέλω να γνωρίζω προηγουμένως το ποσοστό ενοχής της κοπέλας σε αυτή τη βρώμικη ιστορία. Συνεπώς, σιωπή. Θα συναντήσεις τον Σμηναγό Παύλου και θα του μεταφέρεις τις εξής εντολές μου που πρέπει να εκτελεστούν στο ακέραιο. Προτάσετε το καθήκον προς την πατρίδα και πολύ μετά οι συναισθηματισμοί αυτού του είδους. Λοιπόν, άκουσέ με. Χαιρετώ τον ωραίο, τον ωραίο του όπλου. Ετοιμαζόμουν να φύγω. Πώς από εδώ? Δεν έχεις και κανένα ποτό να δροσίσουμε το λαρίκι μας, που σκάω τζίζικες από τη ζέστη? Με συγχωρείς, ακούω γιατί διάζομαι. Χριστό, έχω μια απορία. Πώς αφήνει ο Βασιλογιάννης και του φλερτάρεις έτσι ανοιχτά το κορίτσι? Με παρακολουθείς? Σε προστατεύω, Χριστό. Τι εννοείς? Έχεις αντιληφθεί σε τι λυκοφολιά έχεις πέσει? Κώστα! Προς Θεού, δεν υπάρχει κανένας υπαινιγμός σου. Είσαι πασίγνωστος για τις ηθικές σου αρχές. Την εντυμότητά σου, την ευθύτητά σου και την παλικαριά σου. Λοιπόν. Ένα ζευγάρι διπλωματικών υπαλλήλων, μια κομψή κοκκινομάλα
με περίεργο χτένισμα ως 30 χρονών και το συνοδότης, ένα γκριζομάλι γύρω στα 40. Τους πρόσεξε στο τελευταίο πάρτι του Βασιλογιάννη. Γι' αυτό σε προστατεύω και θα σου εξηγήσω αμέσως. Έχω αρκετά και σοβαρά στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνεργασία μεταξύ του Βασιλογιάννη και του ζεύγους των διπλωματικών που σου προανέφερα. Δυστυχώς, έχουμε ενδείξεις μόνο τις εξαρτήσεώς των με τους πράκτορες του εξωτερικού που διενήργησαν το σαμποτάζ. Χρειαζόμαστε αποδείξεις για να συντρίψουμε τους βρωμερούς επιβουλείς της ασφαλείας της χώρας μας. Σε εκπλήττω. Υποπτεύεσαι ένοχη συμμετοχή του κορτσιού. Σύ είπας. Πάντως ναι, και ενσυνείδητη. Μίλησα χωρίς πάθος. Κάνεις λάθος. Μακάρι. Κάνεις λάθος, την κατηγορείς άδικα. Έχεις εύκολο τρόπο να δικαιολογείς τους ανθρώπους που συμπαθείς ιδιαίτερως. Μπορεί. Σε αυτή την περίπτωση όμως πέφτεις έξω. Να μου το αποδείξεις. Μου ανέφερες κάτι περί λυκοφωλιάς πριν. Ναι, Κώστα, δεν σου κρύβω ότι από εκείνη τη στιγμή που πρωτομπήκα σε αυτή τη βίλα, κάτι μου μύρισε άσχημα. Και αν εξακολουθώ να πηγαίνω σε αυτό το σπίτι, είναι γιατί αυτό το κορίτσι μου έδωσε την εντύπωση καταπιεζωμένης που δεν μπορεί να μιλήσει. Παρόλη την επιμονή μου να μάθω μερικά πράγματα για τη ζωή της, το παρελθόν της, δεν τα κατάφερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή σου η αδυναμία για τον κύκλο των ανθρώπων του Βασιλογιάννη και της Δεσποινίδος Βασιλιάδου αποτελεί ευτύχημα. Ευτύχημα. Ακριβώς. Σε βάλα στον κύκλο τους, γιατί σίγουρα έχουν κάποιο σκοπό. Θα μάθουμε τι. Και προσπαθούν να το φτάσουν μέσω ημών. Γνωρίζω όλες τις δραστηριότητές τους. Χρήστο. Έχω εντολή να σου υποδείξω ότι πρέπει να το φτάσουν. Και θα τους διευκολύνεις εσύ. Αποτελεί ανάθεση αποστολής. Εθνικής αποστολής, κύριε Σμιναγέ. Έχω εντολή να μου μεταβιβάσεις αμέσως κάθε πρόταση που σου γίνεται. Με οτιδήποτε ενοχοποιητικό στοιχείο υποπίπτει στην αντίληψή σου. Γνωρίζει ο διοικητής. Το ενδιαφέρον σου για τη Δεσποινίδα, αγάπη. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει ο Βασιλογιάννης. Είναι ένα απλό, μικροφιλόδοξο και παραδόπιστο εκτελεστικό όργανο. Μας ενδιαφέρει να συλλάβουμε τον εγκέφαλο Χρήστο. Το ζεύγος των διπλωματικών υπαλλήλων με τα αφεντικά του. Και ως εκεί θα μας πας εσύ. Αυτή είναι η εντολή του Σμινάρχου, κ. Δημητρίου. Επιμένω ότι η αγάπη είναι πάνω από κάθε υποψία. Εν τυάνση περιπτώσει, αναλαμβάνεις δύο αποστολές. Τη μία τη διευθύνει η εθνική σου συνείδηση. Και δεν αμφιβάλλω για την επιτυχία της. Την άλλη η καρδιά σου και έχω επιφυλάξει για την επιτυχία της. Πάντως, ειλικρινώς εύχομαι να πέφτω έξω. Αν δεν του μίλησα μέχρι σήμερα είναι γιατί σεβάστηκα την επιθυμία σου. Αλλά ως πότε θα κρατήσει αντοχή μου. Κάθε μέρα που περνάει τον μισό και περισσότερο. Και φοβάμαι ότι το έχει αντιληφθεί. Είμαι όμως αξιωματικός και είναι ο διοικητής μου. Έχω μεγάλες ευθύνες. Κινδυνεύω εξαιτίας του να έρθω σε σύγκρουση μαζί του. Πες μου σε παρακαλώ, τι σας συνδέει. Άκουσα μια παλιά ιστορία. Όταν ήμουν ακόμη στη σχολή Κάρων μαθητής, δευτεροετής, είχα εκπαιδευτεί μου στις πτήσεις στο Χαραλαμπίδι. Και ήρθε η μέρα που θα πέταγα μόνος μου. Που θα έκανα το πρώτο μου σόλο, όπως λέμε στη σχολή Κάρων. Πραγματοποίησα μια θαυμάσια απογείωση που με πλημμύρισε υπερηφάνεια και χαρά. Έβλεπα το Χαραλαμπίδι κάτω στο έδαφος να με παρακολουθεί και για να το αποδείξω πόσο σπουδαίος πιλότος είχα γίνει, όπως φυσικά φανταζόμουν με τα νεανικά μου μυαλά, άρχισα να κάνω πολύ επικίνδυνα ακροβατικά. Thank you.
είχα συνέστηση του τι έκανα, δεν ένιωθα ίχνος φόβου. Κόντεψα να κάνω κομμάτια τον εαυτό μου, το αεροπλάνο και τον αθώο κόσμο στο έδαφος που με παρακολουθούσε με δέος. Τιμωρήθηκα αυστηρότατα. Λίγο έλειψε να με διώξουν από τη σχολή. Γιατί γενικά ήμουν άμυαλος. Μαζί μου τιμωρήθηκε και ο Χαραλαμπίδης. Αυτό δεν μου το συγχώρεσε. Γιατί τον εξέθεσα. Είμαι λοιπόν σίγουρος πλέον ότι θα γίνεις η αιτία να συγκρουστώ μαζί του. Γιατί... Σου επαναλαμβάνω, θα γίνεις η αιτία να συγκρουστώ μαζί του. Γιατί θα αναγκαστώ να ρωτήσω τον ίδιο για σένα. Και η σύγκρουση αυτή θα μας φέρει στο παρελθόν. Σε παρακαλώ, Χρήστο, μην επιμένεις. Προφυλάω και τους δυο μας με τη σιωπή μου. Θα έρθει η ώρα που θα μπορώ να σου μιλήσω άφοβα. Τώρα όμως όχι. Με εκβιάζεις. Πρέπει να ξέρω. Πρέπει. Χρήστο, από σένα έμαθα να λατρεύω τα όνειρα των καθημερινών ανθρώπων. Να έχω ιδανικά. Με φέρει σε έναν άλλο κόσμο, χρήσιμο. Δεν μπορώ να σου πω. Σε παρακαλώ, μην επιμένεις. Τι έχουμε, κύριε Χαρίτο? Ένα υπερεπήγον σήμα από τη βάση ραντάρ L134, κορυφής αλφαβήτα. Χτύπησε επικίνδυνα σε μία άσκηση συναγερμού ένας υπαξιωματικός της βάσεως και ζητάνε πηγόντως αίμα. Ράιζους αρνητικών. Κύριε διοικητά, πριν πάρω το σήμα με ενημέρωσαν τηλεφωνικώς ότι δεν δίνουν περισσότερο τραυματιστέντα από 3 ωρών ζωή και ζητούν αποσταλή επικόντως αίμα. Μάλιστα. Σε 9 λεπτά απογειώνομαι. Ειδοποιήστε το χειρουργικό συνεργείο. Αίμα. Είμαι της ιδίας ομάδας. Στείλτε μου ένα πιλότο ακόμα. Κύριε διοικητά. Ναι. Πετούν όλοι με τους μαθητές της σχολής Ικάρα. Ο Παύλου. Μόλις γύρισε από τη δοκιμή του νέου τύπου αεροσκαφών. Αυτόν. Μάλιστα. Αγάπη θα μας συντροφεύσει σε λίγο. Παγκάκια. Ναι, θα σας φέρω εγώ. Άλεκ. Χρήστο. Κύριε Παύλου. Ενώ τη 1970, νομίζω πως είναι εγκληματικό να μην φροντίζει κανείς με οποιοδήποτε την ευμέρειά του. Οι θυσίες για τα ιδανικά αποτελούν ηλικιότητα πρώτου μεγέθους, κατά τη γνώμη μου. Ίσως δεν έχετε άδικο, κύριε Βασιλογιάννη. Ζηλεύω το σπίτι σας, την άνεσή σας. Θαυμάζω το γούστο σας. Πιστεύετε στην τύχη, κύριε Σουναγέ? Όχι. Γιατί ρωτάτε? Οι Γάλλοι λένε μια καινούργια γνωριμία φέρνει μια ολόκληρη περιουσία. Συμφωνείτε? Αυτό τι σχέση μπορεί να έχει με τη δική μας γνωριμία? Περνάμε. Καθίστε, κύριε Παύλου. Διαβάσατε για ένα περίεργο αεροπορικό γεγονός που συνέβη προμηνών στη Μέση Ανατολή. Δεν προσγειωθήκανε δύο πιλότοι με δύο νεοτάτου τύπου αναγνωριστικά αεροπλάνα πλησίων του Ιερουσαλήμ αναγκαστικώς? Α, ναι, θυμάμαι. Μα νομίζω έχασαν τον προσανατολισμό τους. Κύριε Παύλου,
Ενδιαφέραν ιδιαίτερως μια μεγάλη δύναμη οι τεχνικές βελτιώσεις του τύπου αυτού. Οι δύο πιλότοι πήραν 200.000 δολάρια για την απαγωγή των αεροσκαφών. 200.000 δολάρια. Ναι. Νομίζω πως φθηνά έγινε η συναλλαγή. Πέρυσι, δύο άλλοι πιλότοι που προσγείωσαν δύο νεοτάτου τύπου πάλι αεροπλάνα στην Ασία, δεν θυμάμαι ακριβώς πού, πήραν 500.000 δολάρια για τη νέα απαγωγή. 500.000 δολάρια. 15 εκατομμύρια ελληνικές δραχμές. Αν είσαστε εσείς στη θέση των πιλότων αυτών, θα μένατε ασυγκίνητος μπροστά σε μια τέτοια προσφορά χρημάτων? Ειλικρινώς δεν ξέρω. Αν σας προσφέρανε, παραδείγματος χάρη, 600.000 δολάρια, να προσγειώνατε ένα αεροπλάνο εκτός Ελλάδος φυσικά. Τι θα λέγατε? Εξαρτάται από το πόσο μπορεί να σιγουρευτεί κανείς ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Και ότι θα τα πάρει. Αν υποθέσουμε ότι θα δεχθεί. Σπινάγε Παύλου, προδίδεις την πατρίδα σου. Άκουσα, αγάπη. Από σήμερα το απόγευμα βρισκόμαστε επί φυλακή λόγω των αυριανών ειδικών ασκήσεων. Εν τούτης, παρά την απαγορευτική διαταγή, έφυγα. Και έφυγα για χάρη σου. Ήρθα στα χέρια σχεδόν με τον υπασπιστή που θέλησε να με εμποδίσει για να φύγω. Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσω στρατοδικείο. Τι εγγύησεις μπορώ να έχω για την καταβολή αυτών των χρημάτων? Μια στιγμή, παρακαλώ. Ζήριχη τον κύριο Ντελακρουά. Μάλιστα. Θα σας αποδείξουμε το γνήσιο της επιταγής. Έχετε πρόσωπο εμπιστοσύνης. Μόλις αναχωρήσετε για το εξωτερικό, θα την παραδώσουμε στο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε. Μπορώ να την πάρω εγώ. Αν με εμπιστεύεσαι. Τι εγγύηση θα έχουμε για την εξασφάλιση της πτήσεώς σας? Έχετε ασύρματο. Συνεχίστε. Θα καθορίσουμε ένα μήκος κυμάτος. Στη διάρκεια των ασκήσεων, θα σας γνωρίσω την ακριβή στιγμή της αναχώρησεώς μου. Συνθηματικά. Ας πούμε το όνομα της Δεσποινίδος και το δικό σας. Πού θα προσγειωθώ? Θα σας το πληροφορήσουμε κατά τη διάρκεια της πτήσεώς σας. Επιθυμώ την επιταγή να την παραδώσετε εσείς ίδια, προσωπικώς. Αν δεν έχει αντίρρηση η Δεσποινής Βασιλιάδου, ευχαρίστως. Πάντως, έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να μείνει μαζί μας, μέχρι και τη στιγμή της προσγειώσεώς σας. Ζηρίχη. Monsieur Delacroix, s'il vous plaît. Τι γλώσσα μιλάτε? Αγγλικά. Could I speak to Mr. Delacroix, please? Oui, c'est moi. Yes, this is Athens. Please write details about the Martinez account. Oui, madame. Check number 152. 10th oui. July 1970. In favor of Mr. Christos Pavlou. Christos Pavlou. Please pay straight away. Please confirm, madame. Well, you'll hear from Mrs. Martinez tomorrow morning. Thank you. À votre service, madame. Κρεμίζεις τα όμορφα όνειρα που έκανα και για τους δυο μας.
Ας τα ξαναχτίσουμε τα 18 εκατομμύρια. Πάνω σε χρυσές βάσεις. Χτίζονται όμορφα όνειρα πάνω στην προδοσία, αγάπη μου. Αν αύριο μεθαύριο σε ρωτήσει ο γιος σου γιατί πρόδωσε στην πατρίδα σου, τι θα του απαντήσεις? Δεν θα διορθώσω εγώ τον κόσμο. Θα έρθεις μαζί μου. Χρήστο. Θα έρθεις μαζί μου. Κρατάνε όμοιρο την κοπέλα. Και φοβάμαι πως κατά τη στιγμή της συλλήψεώς τους, την οποία δεν θεωρώ καθόλου εύκολη, γιατί ασφαλώς θα έχουν πάρει τα μέτρα τους, την εκτελέσουν. Χρήστο, ώρα 9 και 8 λεπτά θα έχεις επαφή μαζί τους. Ώρα 9 και 15 δηλώνεις. Είμαι έτοιμος να φύγω. 9 και 20 κυκλώνουμε τη βίλα. Ελπίζω γύρω στις 9 και 40 από τον πύργο ελέγχου, όπου θα κρατώ επαφή μαζί σου, να σου αναγγείλω τα αποτελέσματα της επιθέσεώς μας. Σε αυτό το μικρό σχήμα τους θα γίνει συνεννόηση μαζί τους. Για τη διασφάλιση του απολύτου, τρεις μόνο γνωρίζουν το σχέδιο ενεργείας. Ο σμήναρχος Δημητρίου, εσύ και εγώ. Ο διοικητής μου? Δεν είναι ενημερωμένος. Έχει προσωπικούς λόγους ο σμήναρχος κύριος Δημητρίου που ενεργεί έτσι. Εξάλλου τι να πληροφορήσει τον κύριο διοικητή? Ότι θα παγάγει στο αεροπλάνο? Κινδυνεύει το κορίτσι μου, Κώστα. Χρήστο, κατά παράβαση του καθηκοντός μου, για να είσαι πιο ήρεμος στις δύσκολες φάσεις των ασκήσεων, θα σου αποκαλύψω κάτι που ελπίζω να σου δώσει χαρά. Από καιρό ενδιαφερόσου να μάθεις ποια είναι οι σχέσεις του διοικητού με την αγάπη. Είναι θετή του κόρη, παιδί του αδελφού του που πέθανε προετών. Ο σεβασμός και η αγάπη που της έδειξες από την πρώτη στιγμή, πράγματα φαίνεται πρωτόγνωρα για αυτήν, της δημιούργησαν αγωνία. Αγωνία? Αν σου επεκάλυπτε τη συγγένειά της με το Χαραλαμπίδι, θα έπρεπε να σε πληροφορήσει και γιατί έφυγε από κοντά του. Και αυτό είναι μια πολύ πικρή ιστορία που φυσικά δεν θα ήθελε να τη μάθεις. Αποντροπή. Πού έμαθες όλες αυτές τις λεπτομέρειες? Ελπίζω ότι σύντομα θα μπορώ να σου αποκαλύψω την πηγή τους. Μου χρωστάς μια απάντηση. Εννοείς για το δεσμό τους με τον Βασιλογιάννη? Ακριβώς. Σε πληροφορώ ότι τον τελευταίο καιρό δεν υπήρχε κανενός είδους σχέση μεταξύ τους. Δεν σας λέει το όνομά της. Επιμένει να μιλήσει με εσάς προσωπικώς, κύριε διοικητά. Να με συνδέσουν. Κέντρο, ελάτε. Συνέδεσε τον κύριο διοικητή με τη Δεσποινίδα. Πατέρα, πρέπει να σας δω. Σχεδιάζεις πάλι. Δεν σου φτάσει ο θάνατος της γυναικός μου, για τον οποίο σε θεωρώ υπεύθυνη. Σου χρειάζεται και ο δικός μου. Είναι απόλυτα δικαιολογημένος ο εκνευρισμός σας, μα είναι μεγάλη. Πώς τόλμησες να συνδεθείς με τον Σμιναγό Παύλο? Πατέρα. Τι επιδιώκεις με αυτόν τον δεσμό? Πατέρα. Έμαθε ότι η θετή κόρη του διοικητού του ξεπόρτισε 16 ετών κορίτσι και έκλωτε. Τζόρτζια, 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 εγώ είμαι η αγάπη. Κοιμάσαι, μ' ακούς? Είχα πλαγιάσει. Πρέπει να δεις τον πατέρα μου αμέσως. Πρέπει να τον δεις τον πατέρα μου αμέσως στο αεροδρόμιο. Τον πήρα τηλέφωνο, μα μου το κλείσε. Απογειώνονται σε μια ώρα και κάτι. Πρέπει να πληροφορηθεί για αυτή την πτήση.
Μα τέτοια ώρα θα με αφήσουν να τον δω. Επιμένεις να δεις τον αξιωματικό ασφαλείας, τον κύριο Αναγνωστιάδη. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για τον πατέρα μου, για τον Παύλου και για μένα. Τι θα πω. Ακούσέ με. Καλημέρα σας. Καλημέρα, θα ήθελα να δω τον κύριο διοικητή. Αποκλείεται. Σας παρακαλώ, είναι απόλυτη ανάγκη. Πρέπει οπωσδήποτε να το. Μα δεν είναι δυνατόν, ετοιμάστε για πτήση. Τουλάχιστον ας δω τον αξιωματικό ασφαλείας. Σας παρακαλώ. Περιμένετε. Αετός το X2. Άδεια απογειώσεως. Στείλτε τη μεσυνοδεία. Κύριε Χαρίτο, επισμηναγός Αναγνωστιάδης. Μπορείτε να έρθετε μια στιγμή στο γραφείο. Ευχαριστώ. Συνεπώς είναι θέμα εθνικής ασφαλείας, κύριε Πισμιναγέ. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι ο Χρήστος... Κύριε Χαρίτο, νομίζω ότι θα πρέπει να ειδοποιηθεί ο κύριος διοικητής σχετικός με τις προθέσεις του... Σμιναγού Παύλου. Σμινία, έλα μέσα. Διατάξτε. Συνόδευσε τη Δεσποινίδα στην πύλη. Οκ, Σπρίνγκ, σας άκουσα. Πάρε σε παρακαλώ επαφή με τον διοικητή. Οκ. Αϊτός 1. Σας ακούω, X2. Σας ακούω, κύριε Χαρίτο. Τι έχουμε? Κατόπιν της συμφωνίας που έχει πραγματοποιήσει με τα μιας ομάδος κατασκόπων ο Σμιναγός Παύλου, θα απαγάγει το αεροπλάνο του εκτός Ελλάδος. Θα έχει επαφή μαζί τους στη συχνότητα F401 εντός ολίγου. Η αναλάβει εντολή που θα το οδηγήσει. Με ακούσατε? Τα στοιχεία που μου αναφέρατε είναι απολύτως συλλεγμένα. Μάλιστα, κύριε Δικτάτη. Καλώς. Τέσσερα το ένα σας ακούω. Επιστρέψατε αμέσως εις βάση. Αετός ένα μπορώ να... Επιστρέψατε αμέσως εις βάση. Αετός ένα το X2. Ειδοποιήσατε αμέσως άπαντα αεροδρόμια Νοτιού Ελλάδος. Αετός 2 κατευθύνεται εκτός Ελλάδος με πορεία 160 μοίρες. Πραγματοποιεί ενέργεια στρεφωμένη κατά της ασφαλείας της χώρας. Έφυγε ο Παύλου. Δυστυχώς, ναι. Παρακαλώ, παραμείνατε με τη Δεσποινίδα Χαραλαμπίδου. Μάλιστα. Σμιναγιά Παύλου, τι συνέβη? Ένα το δύο. Πάρε πορεία επιστροφής. Πάρε πορεία επιστροφής. Ένα το δύο. Ένα το δύο. Γύρισε πίσω. Θα βάλω εναντίον σου. Έχεις 30 δευτερόλεπτα προθεσμία. Άλλος θα βάλω εναντίον σου. Άκουσες? Όλα εντάξει, Σμιναγιά Παύλου. Όλα εντάξει. Όλοι κοντά μου. Άκουσες? Δύο προς ένα. Επιστρέφω στη βάση μου. Αετός 2 το X2. Αετός 2 το X2. Με ευνηδίασαν με μια ξαφνική τους εντολή. Μου επέβαλαν να περάσω από ένα νέο σημείο και να έχω επαφή με μια νέα τους ομάδα. Φαντάστηκα ότι θα είχατε δυσκολίες στη Βίλα, γιατί δεν είχα πληροφορίες σχετικά με την επίθεση. Και για να κερδίσω χρόνο έφυγα από το Σμήνος, χωρίς να μπορώ να πληροφορήσω σχετικώς για την ενέργειά μου τον Αετό 1. Καλώς, Σμιναγέ Παύλου. Καλώς. Θα τα πούμε μόλις προσγειωθείτε. Αντώνη, σου οφείλω μια εξήγηση. Με φρυδιάζετε δυσάρεστα στην αρχή Δημητρίου. Το αντιλαμβάνομαι.
Το αντιλαμβάνομαι απολύτως. Μα υπήρξε σκοπιμότης δια τη μη ενημέρωσή σου. Σε περιμένω με την κόρη σου. Και είμαι σίγουρος πως η λογική σου θα με δικαιώσει. Μέσα 10 μίλια σύστημα κάτω και άξια του νόμου του και τη συγγνώμη του. Ελπίζω να με καταλάβει ο Αντώνης.